Την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής ζητεί ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, επιρρύπτοντας επίσης ευθύνες στην αρχή εξυγίανσης για τον Μπάχαλο στην πρώην Λαϊκή. Πρέπει να παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας στο σύνολο. Η διαχειρίστρια της πρώην Λαϊκής φέρει ευθύνες. Κατά την άποψή μου, όχι. Όχι. Ναι. Καθαρά οι ευθύνες είναι στην αρχή εξυγίανσης και στην Κεντρική Τράπεζα. Βεβαίως. Δεν έχω καμία αναμφιβολία για τούτο. Αυτό που ζήσαμε χθες στη Βουλή δεν τιμά κανένα, παραδέχεται ο Δησί. Ήταν μία συζήτηση με εντάσεις, σύντρικες, προσωπικές ατζέντες, εγωισμούς, ενώ όλοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν έναν και μόνον κοινό στόχο. Να μεγιστοποιήσουν, αν θέλετε, τα ωφέλη από την διαχείριση της λαϊκής. Η αρχή εξυγίανσης να γίνει επιτέλους πραγματική αρχή εξυγίανσης, διαμηνεί το ΑΚΕΛ. Και αντί να μαλώνουν ο ένας με τον άλλο και να εκτοξεύουν και προσβλητικές αναφορές, προσωπικές κτλ. Έπρεπε να δουν και να δουν και από τώρα πώς διασφαλίζουν τα συμφέροντα των κουρεμένων καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας. Νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση της πρώην Λαϊκής θα καταθέσει αύριο το Δίκο. Επίσης θα καταθέσουμε την πρόταση νόμου για να δώσουμε τη διαχείριση της Λαϊκής Τράπεζας στους πιστωτές και στους κουρεμένους καταθέτες. Να αποδοθεί ευθύνη διαχείρισης της πρώην Λαϊκής και των περιουσιακών της στοιχείων στους πιστωτές της, ζήτησε ο Γιαννάκης Ομήρου από τον πρόεδρο Αναστασιάδη σε συνάντηση που είχαν το πρωί στο Προεδρικό. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ένα θέατρο του παραλόγου, το οποίο με έκπληξη παρακολουθούν οι πολίτες, οι οποίοι διερωτώνται τι ακριβώς συμβαίνει. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΚΑΛΑ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών. Ήταν πάντοτε πάγιον αίτημα μας η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής να περιέλθει στους πιστωτές της Λαϊκής, εκ των οποίων εμείς σαν καταθέτες μπορεί να αποτελούμε το 99,5%. Ήρθε η ώρα, αφού δεν υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας, να επιβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα και στην κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση η μεταφορά της διαχείρισης και του 18% της περιουσίας της Λαϊκής Τράπεζας στους πραγματικούς ιδιοκτήτες που είναι οι καταθέτες που έχουν χάσει τις καθέσεις τους με το κούρεμα του Μαρτίου του 2013.